Με βαρύς χαρακτηρισμούς, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση συντηρούν το κλίμα πόλωσης. Το πρωί, Πάνος Κουρλέτης και Νίκος Παπάς από τον ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν στον εισαγγελέα εφετών για τις καταγγελίες περί χρηματισμού βουλευτών. Η δικαιοσύνη πρέπει να αφήνεται ελεύθερη να κάνει το έργο της, χωρίς παρεμβάσεις από τον οποιονδήποτε. Οι υποκριτικές κραυγές, η κοινωνιολογία, η προσπάθεια αντιστροφής πραγματικότητας εκ μέρους της κυβέρνησης αποτελεί μια συνειδητή επιλογή που ένα σκοπό μόνο έχει, να μπορέσει να συγκαλύψει το φιάσκο που υπέστη από την υπόθεση της δίθεν αποχώρησης από το Μνημόνιο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νομίζω ότι το λάκκο που σκάβει η κυβέρνηση θα πέσει πρώτα απ' όλα η ίδια. Επιδιώκουν την πολιτική ανομαλία, απαντά η κυβέρνηση. Ο κύριος Παπάς και ο κύριος Κουρλέτης ούτε είδαν, ούτε ξέρουν, ούτε άκουσαν τίποτα. Αφού έριξαν το δηλητήριό τους για να εκβιάσουν πολιτικά τους βουλευτές και να αναστατώσουν τις αγορές, σήμερα εμφανίζονται απλώς ως ανύποπτοι. Όμως οι αγορές και παρακολουθούν και γνωρίζουν τη συμπεριφορά και τις δηλώσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ερμηνεύουν με τον τρόπο που παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες την πολιτική ανομαλία που επιδιώκουν. Η ένταση κλιμακώνεται με επίκεντρο το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και την πολιτική σταθερότητα. Επειδή ο κόμμας δεν θέλει να τα ακούσει και λέει διάφορα ότι δεν πειράζει, έτσι ο Τσίπρας θα το δοκιμάσουμε. Όχι, τώρα δεν πήγαμε καν στο Τσίπρα. Δυστυχώς, από εδώ και μπρος οι αγορές αξιολογούν το τι λέει και ο κύριος Τσίπρας. Το αν, για παράδειγμα, η προοπτική εκλογών και η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί παράγοντα πολιτικής σταθεροποίησης της χώρας ή όχι, είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά πιστεύω ότι είναι ένας πολύ μεγάλος θετικός παράγοντας σταθεροποίησης στην Ελλάδα, το οποίο θα δημιουργήσει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις και για τις αγορές. Η κοκορομαχία κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αρχίζει να ξεπερνά κάθε όριο από προσανατολισμού, θυμίζοντας τους αλίστου μνήμης καυγάδες παλιά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Με το τραγούδι «Πιο χαμηλά Λόλα» του Κωστή Μαραβέγια, ο Πέτρος Τατσόπουλος μέσω Facebook επιτίθεται στον Πάνο Σκουρλέτη. Μα τι κακόπιστοι που είστε, τι εμπαθείς, τι σκα***κι. Μιλώντας για κουμπαρά, ο Σκουρλέτης δεν αναφερόταν σε αργυρώνει τους βουλευτές, αναφερόταν στα αγαθά της αποταμίευσης. Στο πλευρό πολιτών που βγαίνουν τα σπίτια του σε πληστηριασμό στο Ρέθυμνο της Κρήτης βρέθηκε ο Πάνος Καμένος, καλώντας τους δανειολήπτες σε εξέγερση. Καλούμε τους πολίτες και τους καλώ και μπορεί ο εισαγγελέας να μας ασκήσει αμέσως δίωξη όπως για τις κουριές, σε εξέγερση. Να έρθουν μπροστά από το κάθε σπίτι. Εάν επιθυμούν, θα μετατρέψουμε την αντιπολίτευση αντίσταση. Την ίδια ώρα, πόλεμος ανακοινώσεων ποταμιού ΣΥΡΙΖΑ ξέσπασε μετά την ακύρωση της συνάντησης Σταύρου Θεοδωράκη και Αλέξη Τσίπρα, με τον επικεφαλής του ποταμιού να χαρακτηρίζει προσβλητική για την αριστερά τη σχέση του Πάνου Καμένου με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιο λάθος έχει γίνει. Ίσως με το φόρτο των συναντήσεων που έχει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μπέρδεψαν λίγο στην Κουμουνδούρου τα προγράμματα, τα κόμματα, τις τρίτες και τους διαθέσιμους αρχηγούς. Οι παλινοδίες του κυρίου Θεοδωράκη σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι ενδεικτικές του πολιτικού ήθους που επαγγέλλεται και των επιλεκτικών του συνομιλιών.